Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει επί δεκαετία τώρα τις επιχειρήσεις της Θράκης, τις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, αλλά και τον τουριστικό κλάδο, γιατί αφορά και τον τουριστικό κλάδο. Η επιδότηση του 12% σταμάτησε να αποδίδεται κάποια χρονική περίοδο και ουσιαστικά επήλθε η ταφόπλακα με μια προσπάθεια παραγραφής και όλα των προηγούμενων οφειλών μεταξύ των ετών 10 με 15 με την υπουργική απόφαση που είχε υπογραφεί από τον τότε υπεύθυνο υπουργό, αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβανόμενη την ευθύνη που έχει απέναντι στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της Θράκης και την ευθύνη που έχει απέναντι στις επιχειρήσεις αλλά και στην επιχειρηματικότητα της Θράκης, προέβη σε αυτή την τροπολογία στις 15 Ιουλίου του 20, επανορθώνοντας ουσιαστικά το λάθος των προηγούμενων ετών και ειδικά αυτής της επώδυνης υπουργικής απόφασης του 2016. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μία ανάσα σε μία κρίσιμη περίοδο στις επιχειρήσεις της Θράκης και ειδικά στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που πλήττονται αυτή τη στιγμή σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας και της πανδημίας η οποία έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό. Θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα και ότι θα πρέπει να υπάρξουν και επόμενα στα οποία πιστεύω ότι θα αναφερθούν και θα συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό που θα υπάρχει το επόμενο εξάμηνο με την σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη μας. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ίσως από τους πρώτους, αν όχι η πρώτη, που τόνισε με γενναιότητα το θέμα αυτό το 2016 του 12% του μισθολογικού κόστους για τη Θράκη μας και έχει αποδείξει διαχρονικά το ενδιαφέρον της για την περιοχή μας, είναι η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Μαρία Σπυράκη. Και αποδεικνύεται ότι και με τις επερωτήσεις της αλλά και με την πίεση που είχε ασκήσει τότε ως νεοεκλεγήσα Ευρωβουλευτής, κατάφερε τώρα το αναμενόμενο αυτό αποτέλεσμα μαζί με τη σύμπνοια και τη συνεργασία όλων των υπολείπων στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.